Έχουμε την χαρά και την τιμή, κυρίες και κύριοι, να φιλοξενούμε τον πρέσβη επί τιμή, τον κύριο Αϊφαντή. Καλώς ορίστε στο News Hub, κύριε Αϊφαντή. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εγώ σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Είναι χαρά μου που είμαι μαζί σας. Θέλω να ξεκινήσω από την καυτή ειδησιογραφία επικαιρότητα και με την έλευση του Γερμανού Προέδρου τόσο στην Αθήνα όσο και κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη και στα Χανιά. Αναρωτιέμαι από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε και επειδή έχετε ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα στην διπλωματική σας καριέρα, θέλω ένα απλό ερώτημα να σας θέσω, κύριε Αϊφαντή. Γιατί εκτιμάτε τελικά ότι η Γερμανία αρνείται να αποζημιώσει για τα εγκλήματα που διέπραξε κατά τη γερμανική κατοχή την χώρα μας? Είναι πολιτικό το πρόβλημά της, οικονομικό, παρακαλώ. Είναι βαρδάκι ο μείζον λόγος της γερμανικής άρνησης. Είναι, θα έλεγα, ανατριχιαστικά απλός. Δηλαδή, για το Βερολίνο, η διεκδίκηση της ευρωπαϊκής ηγεμονίας το 1939 δεν ήταν τότε, ούτε και σήμερα είναι, άδικη, παράνομη ή ανήθικη επιδίωξη. Οι Γερμανοί θεωρούν ότι είναι στη φύση των διεθνών πραγμάτων, αν όχι στην ανθρώπινη φύση, υπάλληλοι για την ηγεμονία. Και κάθε μέσο ήταν τότε, είναι και σήμερα, επιτρεπτό στο βαθμό που αποδεικνύεται τελεσφόρο. Την ιστορία την γράφουν οι νικητές. Αν αυτοί ήσαν οι Γερμανοί, άλλωστε λίγο έλειψε, έτσι. Όλα όσα σήμερα τους προσάπτονται, είτε ως εγκλήματα πολέμου, είτε ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, δεν θα ήσαν ούτε υποσημείωση στις δέλτους της ιστορίας. Για να το πω απλό, αλλιώς, ναι, η σημερινή γερμανική κοινωνία δεν θεωρεί ότι οι πατεράδες και οι παππούδες τους ηθικά έσφαλαν. Το σφάλμα, παρόλα όσα λένε, το σφάλμα προδήλως θεωρούν ότι υπήρξε πολιτικό, δηλαδή ως προς την εκτίμηση των διεθνών συσχετισμών στα τέλη της δεκαετίας του 30 και την αρχή της δεκαετίας του 40, άρα και ως προς τα μέσα, την τακτική και τη ρητορική που επέλεξε τότε η Γερμανία για να υπηρετήσει τη στρατηγική επιδίωξη της γερμανικής ηγεμονίας στην Ευρώπη. Τα εγκλήματα λοιπόν που διαπράχθηκαν σε βάρος ξένων πολιτών και των Ελλήνων στην Κάνδανο, στον Κοντομάρι, παντού, ήσαν, θεωρούν οι Γερμανοί, συναφή με τη φύση και τη λογική του πολέμου, του κάθε πολέμου. Άρα περίπου για τους Γερμανούς, ό,τι συνέβη είναι αναπόφευκτο. Αυτός πιστεύω ότι είναι ο λόγος για τον οποίο οι Γερμανοί δεν προχωρούν σε καταβολή αποζημίωσης, σε συζήτηση. Σε συζήτηση για την αποζημίωση. Κύριε Φαντή, είδαμε τον Γερμανό Πρόεδρο στην Αθήνα να λέει σε σχετική παρατήρηση από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις αποζημιώσεις, να λέει ότι για μας νομικά το θέμα έχει κλείσει. Ήρθε στα Χανιά, προσκύνησε στην Κάνδανο, στο εκεί μνημείο, λέγοντας στους απογόνους των εκτελεσμένων, αλλά και σε έναν επιζώντα, ότι ναι, ζητάμε συγγνώμη, εκδηλώνουμε τη συμπάθειά μας προς εσάς, αλλά μέχρι εκεί. Ναι, εδώ είναι εξαιρετικά προβληματικό. Δηλαδή, οι Γερμανοί επιτακτικά και κατά κόρον προβάλλουν αίτημα συγχώρεσης, περίπου απέτηση να το συγχωρήσουμε, μαζί με την εξίσου επιτακτική παρότρινση να κοιτάξουμε μπροστά. Αυτά τα αιτήματά τους, στο βαθμό που δεν στηρίζονται σε έμπρακτη μετάνοια και του λαού και του κράτους κυρίως, έμπρακτη μετάνοια την οποία τεκμηριώνει η επανόρθωση των ζημιών, η επιστροφή των κεφαλαίων που πήρανε, το γερμανικό, το αναγκαστικό δάνειο που ναι, τους δώσανε, και οι πολιτιστικοί θησαυροί που έχουν πάρει και δεν τους έχουν κλαπεί και δεν έχουν επιστραφεί. Όσο λοιπόν αυτά δεν γίνονται, η γερμανική απέτηση για συγχώρεση και συμπόρευση σε κοινό μέλλον δεν νομίζω ότι απέχει από όσα τότε επιδίωκαν οι θύτες με την εγκληματική τους συμπεριφορά. Δηλαδή, την ανέρεση και την εξάλληψη της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων μέσα από τη διαδικασία της καταναγκαστικής ένταξης της Ελλάδας ως υποδεεστέρας στη γερμανική Ευρώπη. Λοιπόν, αυτό επιδίωξε τότε η Γερμανία
με εργαλείο τον πόλεμο, τις καταστροφές και τον ξαναναφωτισμό. Τους ίδιους στόχους, αλλά με πολύ διαφορετικά και ίσως πιο αποτελεσματικά εργαλεία, επιδιώκει και τώρα. Γι' αυτό δεν διστάζει να απαιτήσει από τις κοινωνίες των θυμάτων συγχώρεση στην πραγματικότητα, και τελειώνω με αυτό. Μας ζητάει να αποδεχθούμε ότι τα εγκλήματα του παρελθόντος ήσαν μοιραία υποπροϊόντα μιας τραγικής πορείας της ιστορίας. Και μας ζητάνε να συνενέσουμε ότι καταλογισμός για αυτά τα εγκλήματα δεν νοείται ούτε χώρι. Κύκλοι και ελληνικοί υποστηρίζουν επί του θέματος ότι η Γερμανία δεν προχωράει στις αποζημιώσεις προς την Ελλάδα, γιατί θα ανοίξει μετά η οικονομική όρεξη, εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, και άλλων χωρών της Ευρώπης που επλήγησαν από την ναζιστική κατοχή. Ναι, αυτή είναι ένα επιχείρημα που προβάλλουν οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Mm-hmm. Και τότε το θεωρούσαν και τώρα. Δεν ευστάθη. Mm-hmm. Ήδη η Γερμανία έχει αναγνωρίσει τις οφειλές της για τις ζημίες και τους θανάτους που προκάλεσε σε ό,τι αφορά την Πολωνία. Σωστά. Συνεπώς, δεν υπάρχει αυτός ο φόβος ότι θα φτωχύνει η Γερμανία και θα ανοίξει την όρεξη. Διότι αν δει κανείς τα πραγματικά ποσά που θα καταβάλει το γερμανικό κράτος, δεν πρόκειται να το οδηγήσουν με κανέναν τρόπο ούτε στην πτώχευση, ούτε στην παινία. Mm-hmm. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταβληθεί αποζημίωση. Δηλαδή να εξηγήσουν στο λαό τους, μέσα από τον προϋπολογισμό τους, ότι με αυτά τα λεφτά εμπράκτως μετανοούν, που θα καταβάλουν και θα τα περάσουν στον προϋπολογισμό, εμπράκτως μετανοούν για όσα έκαναν οι πατεράδες τους. Αυτό δεν υπάρχει στη Γερμανία. Δεν μετανοούν, ίσα-ίσα είναι περίφημοι για αυτά που κάνουν οι πατεράδες τους. Οι άνθρωποι κάνουν ένα λάθος. Αντί να το επιδιώξουν με πολιτικά μέσα, να το επιδιώξουν με στρατόπεδα συγκέντρωσης, με ρητορική μίσους. Αλλά ο σκοπός της ηγεμονίας ήταν τότε και είναι και τώρα σωστός. Συνεπώς, εδώ είναι το πρόβλημα με τους Γερμανούς. Δεν έχουν παραιτηθεί από την απέτησή τους να είναι ηγεμόνες. Και το χειρότερο είναι ότι ενώ δεν έχουν παραιτηθεί αυτές τις απαιτήσεις, επανεξοπλίζονται. Συνεπώς, η συνέχεια είναι επί της οθόνης, όταν δεν υπάρχει έμπρακτη μετάνοια, είμαστε καταδικασμένοι να τα ξαναζήσουμε. Κύριε Υφαντή, εκτιμάτε ότι ο αγώνας της Ελλάδος συνεχίζεται και στα διεθνή φόρα, έχουμε τα νομικά ερίσματα. Δεν υπάρχει αγώνας, ναι. Δεν υπάρχει διεκδίκηση. Mm-hmm. Ψελίζουμε κάτι, mm-hmm, για να μην μας πούνε και εδώ οι επικριτές της κυβέρνησης, αλλά και ήδη η Γερμανία, ότι αποδεχθήκαν ότι το θέμα έκλεισε. Δεν διεκδικούμε. Απλώς αναφέρουμε ότι το θέμα είναι ανοιχτό και, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός μας, ελπίζουμε κάποια στιγμή να μας δώσετε 2 δεκάρια να τελειώσει η ιστορία. Δεν είναι έτσι. Όταν 2 κράτη φιλικά, που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν μία διαφορά, όπως σας λέω, για το καταναγκαστικό δάνειο, για τις ζημίες που προκάλεσε στην υποδομή της χώρας ή για τους θανάτους που προκάλεσε η Βέρμαχτ. Ωραία. Πώς τις λύνουν τα πολιτισμένα κράτη? Στα δικαστήρια. Εγώ λοιπόν εισηγούμε, και ήταν ένα, το εισηγούμε όταν ήμουν εν υπηρεσία και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, και είναι καταγεγραμμένο μέσα στην συλλογική γνώση του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι μπορούμε να προσφύγουμε ακριβώς στα γερμανικά δικαστήρια. Λοιπόν, είναι άνθρωποι και τα πολιτισμένα έθνη λύνουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια και εμείς επιλέγουμε τα γερμανικά. Μάλιστα. Εάν τα γερμανικά δικαστήρια μας απορρίψουν, τότε θα προσβάλλουμε την άρνηση των γερμανικών δικαστηρίων να μας δώσουν οδό δικαστικής προστασίας στα διεθνή όργανα. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές. Και δεν νομίζω ότι οι Γερμανοί ποτέ θα προσβληθούν από κάτι τέτοιο, διότι προσφεύγουμε τη δική τους δικαιοσύνη. Υπάρχουν δικαστές, έλεγε ο Βίσμαρκ στο Βερολίνο. Εγώ το πιστεύω. Γιατί έχω διαβάσει με πολύ προσοχή την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Γερμανικού Κοινοβουλίου, της Bundestag, mm-hmm, που λέει 2 πράγματα.
δεν έχει παραγραφή. Είναι νομικά ζωντανή απέτηση και ότι η συμφωνία 2-4 που έγινε, η συμφωνία ειρήνης το 54 και μετά το 90, δεν δεσμεύει την Ελλάδα διότι δεν συμμετείχε σε αυτή τη συμφωνία. Μου δίνετε τη λαβή να σας ερωτήσω για την υποστήριξη κάποιων ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αναφορικά με τη στάση μας για το θέμα έναν των Γερμανών προκειμένου να μην πληγεί το εθνικό μας συμφέρον. Τι λέτε? Το ίδιο λέγανε και το 40, οι διάφοροι. Το ίδιο λέγανε με το 40, το 40 και κατηγορούσαν ως άφρονα τον Μεταξά και το ελληνικό κράτος που αντιστάθηκε στην ανερχόμενη υπερδύναμη. Συνεπώς, να μην στεκόμαστε στα επιχειρήματα τα οποία, αν δεν προέρχονται από αργυρώνητους, προέρχονται από ανθρώπους οι οποίοι, εάν ήσαν αργυρώνητοι, δεν θα έλεγαν κάτι διαφορετικό. Αν είναι δηλαδή κάποιοι τόσο εθελόδουλοι που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε, ότι είμαστε υποδέστερο κράτος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούμε να πάμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το δάνειο. Δεν μπορούμε να προσφύγουμε στα γερμανικά δικαστήρια, σε ελληνικό κράτος για το δάνειο. Δεν μπορούμε να προσφύγουμε ως συγγενείς των θυμάτων μαζί με την ελληνική πολιτεία για τις θανάτους και τις καταστροφές. Δεν μπορούμε να προσφύγουμε στα γερμανικά δικαστήρια γιατί οι Γερμανοί θα πλήξουν το εθνικό μας συμφέρον. Να τους υπενθυμίσω ότι ήδη το πλήττουν. Δίνουν, εξοπλίζουν την Τουρκία μέχρι οδόντων. Σωστό. Ειδικά τελευταία. Ειδικά τελευταία, ναι. Τις δώσανε σε ένα τομέα είχαμε υπεροπλία στον υποβρύχιο πόλεμο και τώρα δεν έχουμε διότι οι Γερμανοί πούλησαν τα ίδια και καλύτερα υποβρύχια από αυτά που είχαν πουλήσει σε εμάς. Σωστά. Με τα οποία τότε είχαμε σώσει τα ναυπηγεία τους που δεν είχαν δουλειές, τα πουλούν τώρα στην Τουρκία. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι θα θυμώσει η Γερμανία. Τα κράτη δεν λειτουργούν με όρους θυμού. Οι κοινωνίες ενίοτε ναι, αλλά οι κρατικοί κοιτάζουν, συνυπολογίζουν ζημιές και συμφέροντα. Και μία προσφυγή στα γερμανικά δικαστήρια που δεν θα υποστηριχθεί από το νομικό συμβούλιο του κράτους, οι οποίοι είναι επαγγελματίες χασοδίκες, άρα θα υποστηριχθεί από ειδική διεθνή νομική ομάδα που έχει μάθει να κερδίζει δίκες, θα κάνει την Γερμανία να το σκεφτεί και να το ρυθμίσει εξωδικαστικά. Εξωδικαστικά, πολύ σημαντικό αυτό. Ακριβώς, που λέτε. Θα το ρυθμίσει. Ναι, ναι, γιατί ναι. Είναι προς το συμφέρον. Είναι κάνει τόση ζημιά στην πολιτική του εικόνα, διαιρεί τόσο πολύ την ήδη διαιρεμένη Ευρώπη και είναι τόσο καταθλιπτικό ο νομικός σχετισμός σε βάρος τους. Δεν έχουν νομικά επιχειρήματα. Αυτό είπε η Bundestag. Αν διαβάσει κανείς τη γνωμοδότηση προσεκτικά, αυτό καταλαβαίνει. Αυτό είπαν στους Γερμανούς βουλευτές οι Γερμανοί νομικοί. Λοιπόν, αν πραγματικά κηδόμεθα του εθνικού συμφέροντος, πρέπει να απαιτήσουμε την υλοποίηση των δικαιωμάτων μας. Και πιστεύω ότι αυτό θα κάνει καλό στους Γερμανούς, με την έννοια ότι η κοινωνία τους, μόνο όταν πληρώσει θα μάθει τι έκαναν, διότι λένε ότι ο κύριος Steinmeier ζήτησε συγγνώμη, όλα τα γερμανικά μίντια, τα διάβασα, τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που δεν λένε είναι για ποιο πράγμα ζήτησε συγγνώμη. Τι κάνανε αυτοί οι ευγενείς Γερμανοί αλεξιπτωτιστές, αυτοί οι υπότες, σύγχρονοι υπότες, οι οποίοι ιτήθηκαν από κάποιους βαρβάρους βρακοφόρους στην Κρήτη και από τους Μαωροί. Λοιπόν, αυτά δεν λένε. Και όσο δεν τα λένε, αυτή τη στιγμή δεν έχει κανείς παρά να δει ότι οι σημερινοί Γερμανοί αλεξιπτωτιστές και οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές του Ράιχ είναι σε πολύ στενή συνάφεια. Οι ενώσεις των αποστράτων, οι αξιωματικοί προέρχονται από εκεί, η ιστορία μνημονεύεται, θεωρείται μια μεγάλη επιτυχία, αν και αιματηρή, η πρώτη παγκοσμίως κατάληψη νησιού από αερομεταφερόμενες δυνάμεις και διαλεξιπτωτιστές. Λοιπόν,
Όλα αυτά οι Γερμανοί δεν τα γνωρίζουν. Ή τα γνωρίζουν με τον τρόπο που τους έχει διδάξει το δικό τους κράτος. Ότι ο κύριος Κούρτς του δεν ήταν, ας πούμε, ήταν μια χαρά στρατηγός. Mm-hmm. Και πατριώτης. Άρα, γιατί πέθανε πλήρης ημερών, τιμών και παρασύμων. Και με τις συντάξεις και με όλα του. Mm-hmm. Δεν πέθανε ως εγκληματίας πολέμου που υπήρξε, γιατί εκτέλεσε αμάχους οι οποίοι τσαλάκωσαν το πιο επίλεκτο σώμα που είχε στη διάθεσή του, το γερμανικό κράτος τότε. Ναι. Σημαντικά όλα, Αλεξάνδρα, από την πλευρά σας, και βρίσκω την ευκαιρία να σας ρωτήσω, στο πλαίσιο της εξαιρετικής διπλωματικής σας καριέρας, είχατε κάνει πρέσβης της Ελλάδος στο Ιράν, γνωρίζετε την ιδιοσυγκρασία, και θέλω λίγο το σχόλιο σας, το τι μέλη γενέστε στην ευρύτερη καυτή περιοχή της Μέσης Ανατολής. Κοιτάξτε, το ιρανικό καθεστώς για τους δικούς του λόγους, που έχουν να κάνουν σχέση και με την συσχετισμό δυνάμεων μέσα στο εσωτερικό της ιρανικής κοινωνίας, αλλά και με το συσχετισμό δυνάμεων στη γειτονιά, φαίνεται ότι καταλήγει στην απόφαση ότι πρέπει να απαντήσει στο τελευταίο Ισραηλινό πλήγμα. Mm-hmm. Πράγμα που οδηγεί σε αυτό που οι Ισραηλινοί επιθυμούσαν, δηλαδή την κλιμάκωση. Θεωρούν δηλαδή οι Ιρανοί ότι από αυτή την κλιμάκωση δεν θα είναι αυτοί οι χαμένοι, και αν αποδεχθούμε ως ακριβείς τις πληροφορίες αμερικανικών ιστοτόπων που επικαλούνται Ισραηλινούς, αλλά όχι μόνο Ισραηλινούς και Αμερικανούς, αμερικανικές υπηρεσίες, υπάρχει το ενδεχόμενο μιας κλιμάκωσης. Αυτό ήταν κάτι το οποίο διαπήρως προσπαθεί η σημερινή Ισραηλινή κυβέρνηση, ο κ. Νετανιάχου και οι πολιτικοί του σύμμαχοι, να εμπλέξουν, να διευρύνουν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, βάζοντας μέσα το Ιράν, και να εμπλέξουν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ κακό για τους ανθρώπους της περιοχής και ότι θα είναι και ατελέσφορο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέκτησαν το Ιράκ, που έχει το μισό πληθυσμό από το Ιράν, τη μισή έκταση, κατέκτησαν, είχαν άρβυλα στο χώμα του Ιράκ. Του Ιράκ. Και υποχρεώθηκαν, του Ιράκ. Mm-hmm. Υποχρεώθηκαν να το εγκαταλείψουν μετά από 4 χρόνια απεινούσαντας το πολέμο. Συνεπώς, η λογική ότι μπορούν, ένα κράτος πραγματικά μεγέθους όσο η μισή Ευρώπη, 3,5 ώρες είναι Αθήνα-Λονδίνο και 3,5 ώρες μπορεί να πετάει κανείς πάνω από την Ιρανική επικράτεια σε ευθεία γραμμή. Βορειοανατολικά, βορειοδυτικά, νότιο-ανατολικά. Τεράστια χώρα. Ότι μπορούν να το βομβαρδίσουν και να το καταστρέψουν και να υποκινήσουν τον κόσμο σε αλλαγή καθεστώτος, πιστεύω ότι είναι λάθος υπολογισμοί. Και ο Ταλεράν μας έλεγε ότι στη διπλωματία το λάθος είναι πολύ χειρότερο από το έγκλημα. Σημαντικός ο σχολιασμός. Κλείνοντας, θέλω ακόμα ένα σχόλιο για την επικείμενη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, του Χακάν Φιντάν, 8 Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, στην Αθήνα. Τι να αναμένουμε, γιατί τα πράγματα πάλι αρχίζουν και φουντώνουν, κοκκινίζουν μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας, οι σχέσεις. Βλέπουμε κάρτες με κόκκινο το μισό Αιγαίο κλπ. Τι προσβλέπουμε από αυτή την επίσκεψη? Εγώ προσωπικά προσβλέπω πάρα πολλές μισές αλήθειες και χοντρά ψέματα από την ελληνική πλευρά. Mm-hmm. Δεν είναι νοητό να πιστέψουμε ότι θα έρθει εδώ ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών και θα συνομιλήσει πάνω σε μια ημερήσια διάταξη που θα περιλαμβάνει το ένα και μόνο θέμα που διακηρύσει ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίδης, και ο Πρωθυπουργός, ότι θα συζητήσει και τα φερέφωνα, ότι δέχεται να συζητήσει η Ελλάδα. Οι άνθρωποι, οι Τούρκοι, έχουν πολλά αιτήματα, τα οποία συνιστούν βάναυση προσβολή της εθνικής μας κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της, όταν αποφασίζει η Τουρκία τι είδους στρατό θα έχουμε και πού μέσα στην ελληνική επικράτεια. Συνεπώς, εγώ θα πιστέψω περισσότερο το τι θα πούν οι Τούρκοι για την ημερήσια διάταξη, διότι θυμάμαι τον συγκεκριμένο Έλληνα υπουργό να υποκλίνεται μπροστά στον κύριο
Ερντογάν. Πιο πριν τον θυμάμαι να προσπαθεί να μας πείσει ότι στη Λάρισα υπήρχε τηλεδιοίκηση για 1,5 χιλιόμετρο και μάλιστα να το κάνει μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, έτσι, να εξηγεί ότι να, εδώ υπήρχε τηλεδιοίκηση. Δηλαδή, είναι αδίστακτος. Και βλέπετε μία εντυνούμενη ελληνική... Ναι, βλέπετε μία εντυνούμενη ελληνική υποχωρητικότητα, αυτό μας λέτε. Ναι, η συμφωνία ήδη υπάρχει. Ναι. Οι Τούρκοι έρχονται για να την επιβάλλουν στη δημοσιότητα. Και οι Αμερικανοί τους υποστηρίζουν σε αυτό. Λένε δηλαδή στον κύριο Μητσοτάκη, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Και αυτή που υπάρχει, τύπης αντιπολίτευση, την υπερακοντίζει. Συνεπώς, γιατί δεν το ανακοινώνεις. Γιατί δεν ανακοινώνεις τη συμφωνία, γιατί δεν ανακοινώνεις το συνυποσχετικό για να πάμε στη Χάγη, όπου είναι ένα μεγάλο ερώτημα ποιες διαφορές θα παραπέμψουμε στο δικαστήριο και με ποιο δίκαιο θα καλέσουμε το δικαστήριο να αποφασίσει. Με το δίκαιο της θάλασσας η Τουρκία δεν το δέχεται. Με τις γενικές αρχές του δικαίου, αυτές που προϋπήρχαν πριν να αναπτυχθεί το δίκαιο της θάλασσας και εφαρμοστεί από το 1984 και μετά. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα θέλει η άλλη πλευρά και η αμερικανική πλευρά να ανακοινωθούν. Και γίνεται μια προσπάθεια να τα αποδεχθεί η ελληνική κοινή γνώμη με τη λογική, μα τι θέλετε να κάνουμε, πόλεμο. Πόλεμο θα κάνουμε με τη λογική των κατευναστών. Πάντα ο κατευνασμός καταλήγει σε πόλεμο τον οποίο συνήθως και χάνεις. Αλλά δεν είναι υποχρεωτική κατάληψη ο πόλεμος. Και εν πάση περιπτώσει, εάν η άλλη πλευρά επιμένει, γιατί αγοράζουμε όλα αυτά που αγοράζουμε. Για τις παρελάσεις, για την Ουκρανία, γιατί τα αγοράζουμε. Κατανοητός. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστώ θερμά για τη συνέντευξη και για τα σχόλια που μας κάνετε, κύριε Εφαντή. Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε εκ μέρους του News Hub να έχουμε μια επικοινωνία και την ερχόμενη εβδομάδα προκειμένου να μας δώσετε σχολιασμό αναφορικά με το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών αλλά και της επισκέψεως του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Με ευχαρίστηση είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς.